Πάνω στα καλακατόνια και κυρίως από ό,τι φαίνεται περισσότερο ιδεολογικό παρά πραγματικά πολιτικό. Ναι, και μάλλον θα έλεγα ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι μάλλον θα εκτονωθεί το θέμα εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά είναι και ζητήματα τα οποία η νέα φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ εν πάση περιπτώσει, μαζί πλέον και την κυβερνητική εμπειρία που αποκτά, θα είναι θέματα που θα μπουν στο επίκεντρο των συζητήσεων ενώπιση του προσυνεδριακού διαλόγου, ενώπιση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αντρέα, να τελειώσουμε τη συζήτησή μας με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Χτες μίλησε στην ΕΡΤ και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Παπάς. Είναι στην τελική ευθεία πλέον η υπόθεση αυτή? Είναι στην τελική ευθεία, είναι στην τελική ευθεία πράγματι. Και θα είναι λίγο μακρά η ευθεία αυτή. Ναι, γιατί είμαστε σε φάση τώρα που αυτοί που πήραν το πράσινο φως, οι 7 δηλαδή, οι 7 σχήματα που πήραν το πράσινο φως για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών, τώρα βρίσκονται σε μια φάση ενστάσεων μεταξύ τους, αλλά και γενικότερα αν όλα έχουν τηρηθεί νομότυπα, νόμιμα, σε όλη αυτή την διαδικασία. Προφανώς θα πάρει χρόνο, γιατί θα εμπλακούν προηγήσεις και τα δικαστήρια. Πάντως, ο στόχος της κυβέρνησης είναι με τη νέα σεζόν, να το πω έτσι, τηλεοπτική σεζόν, να έχουν δοθεί